Νέα στοιχεία φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα το Σταρ για την υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι στη Ρόδο. Και η Τασούλα Παπα-Νικολάου έχει αποκλειστικές πληροφορίες. Ακριβώς, Κατερίνα. Έλληνας και Αλβανός, λοιπόν, τη μοιραία νύχτα συναντήθηκαν αρχικά οι δυο τους. Είχαν προαποφασίσει τον ομαδικό βιασμό, αναφέρεται στο βούλευμα, να τους παραπέμπει σε δίκη. Ο Αλβανός στη συνέχεια στέλνει μήνυμα μέσω Facebook στην ανυποψίαστη Ελένη το Παλούδι για να συναντηθούν. Οι δύο νεαροί βρέθηκαν στις 9 το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου και λίγο μετά πριν τα μεσάνυχτα συνάντησαν την άτυχη κοπέλα. Η φοιτήτρια από την αρχή που βρέθηκε στο σπίτι μαζί τους είχε φόβο και δυσφορία. Τα στοιχεία στη συνέχεια σοκάρουν αφού την βίασαν ασκώντας πάνω τη σωματική βία και απειλώντας τη με μαχαίρι και με στραγγαλισμό προσπάθησαν να την αναγκάσουν και σε άλλες ασελγείς πράξεις. Ο Έλληνας, μετά το έγκλημα, διαγράφει από το κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή του Facebook. Στο βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται επίσης ότι την ώρα που το κορίτσι βασανιζόταν, αν ένας από τους δύο ήθελε να αντιδράσει, θα μπορούσε είτε να φύγει είτε να παράσχει βοήθεια στη φοιτήτρια. Δεν δικαιολογείται η υποταγή του ενός στη βούληση του άλλου, δεδομένου ότι και οι δύο ήταν γυμνασμένοι. Να υπενθυμίσουμε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι τα ρίχνουν ο ένας τον άλλον. Μένει τώρα να δούμε πότε και πού θα γίνει η δίκη, αλλά και ποια μηνύματα δέχτηκε η κοπέλα στο Facebook λίγο πριν το έγκλημα. Μετά από τόσους μήνες, ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε από αυτή την υπόθεση. Ελπίζουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δασούλα Παπα-Νικολάου.